Επιστρέφουμε στο θέμα του τουρισμού, γιατί μεγάλο τουριστικό πρακτορείο της Αυστραλίας καλεί τους τουρίστες να επισκεφθούν την Κρήτη, την οποία όμως αποκαλούν Οθωμανική. Το διαφημιστικό προκάλεσε την οργή των Ομογενών που απέτησαν συγγνώμη από τις Αυστραλιανές αρχές και το πρακτορείο. Είναι απίστευτο και απαράδεκτο για ένα Αυστραλιανό τουριστικό πρακτορείο να βγάλει μια τέτοια διαφήμιση. Δεν υπάρχει ούτε ένα άτομο σε αυτή τη χώρα, στην Αυστραλία, που αφισβητεί ότι η Κρήτη είναι ελληνική. Αυτό που δεν τόλμησαν να ξεστομίσουν ποτέ οι Τούρκοι, το είπαν οι Αυστραλοί, χαρακτηρίζοντας την Κρήτη Οθωμανική. Η πρόκληση έρχεται από την διαδικτυακή τουριστική πλατφόρμα Rome to Rio. Στην ιστοσελίδα της, οι επίδοξοι ταξιδιώτες έβλεπαν ότι το νησί δεν είναι ελληνικό, αλλά τσιφλίκι του Ερντογάν, προκαλώντας την αντίδραση των Ομογενών. Ξαφνιάστηκα πάρα πολύ. Ήταν άκρως προσβλητικό. Επικοινωνήσαμε κατευθείαν με τους δικηγόρους φίλους της Ομοσπονδίας μας. Ζητήσαμε να βρούνε ποιοι είναι πίσω από την σελίδα αυτή. 122 χρόνια πέρασαν από την απελευθέρωση της Κρήτης από την Οθωμανική Αυτοκρατορία. Κανείς όμως από τους 70 εργαζόμενους της Αυστραλιανής τουριστικής πλατφόρμας όλο τον κόσμο φαίνεται πως δεν το γνώριζε, αλλά ούτε και μπήκε στον κόπο να το μάθει. Το θέμα έφτασε σε πρέσβεις και υπουργούς και τελικά πήραν το μάθημά τους. Μέσα σε 3 ώρες είχε κατεβεί από το site αυτό η λέξη Οθωμανική Κρήτη. Στο email μου έφτασε και μία επιστολή από την εταιρεία ζητώντας συγγνώμη. Το ηλεκτρονικό τουριστικό πρακτορείο έκανε λόγο για σφάλμα και διόρθωσε το λάθος στις σελίδες του.